Θα παραμείνουμε στο θέμα του Αθηνά, κυρίες και κύριοι, και στο ΤΕΙ και στο Πανεπιστήμιο, στο συνωμόσπονδο. Αυτό εγχείρημα που σε λίγο διάστημα φαίνεται πως θα ξεκινήσει. Στο στούντιο του Top Channel έχουμε τον πρόεδρο του Δυτικής Μακεδονίας, τον κύριο Νίκο Ασημόπουλο. Κύριε Ασημόπουλε, καλησπέρα σας. Μαζί θα συζητήσουμε το συγκεκριμένο θέμα και σήμερα βγήκε και η απόφαση του Συμβουλίου του ΤΕΙ για το τι λέτε τελικά για το συνωμόσπονδο ή όχι. Την περιμέναμε, η αλήθεια είναι. Καθυστέρησε, μπορώ να πω. Θέλω να μου πείτε με απλά λόγια, ναι ή όχι σε αυτό που μόλις ακούσαμε. Καλησπέρα σας καταρχάς. Η απόφαση την καθυστέρησε. Η προθεσμία η οποία είχαμε από το Υπουργείο να απαντήσουμε, να εκφράσουμε τη γνώμη μας μάλλον, διότι δεν είναι θέμα απόφασης, είναι μια έκφραση γνώμης, ήταν 7 μέρες, η οποία έληξε χθες. Χθες απαντήσαμε στο Υπουργείο και θεωρήσαμε ότι έπρεπε να γίνει το πράγμα τα σωστά. Πρώτα να απαντήσουμε στο Υπουργείο και στη συνέχεια να δημοσιοποιήσουμε οποιαδήποτε θέση μας. Το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, όπως ξέρετε, λειτουργεί από το 1976. Είναι ένα ίδρυμα το οποίο έχει επάρκεια και σε εγκαταστάσεις και σε εκπαιδευτικό προσωπικό και έχει συμβάλει σημαντικότατα στην ανάπτυξη της περιοχής όλα αυτά τα χρόνια. Επομένως, το εγχείρημα του συνωμόσπονδου άμεσα δεν φαίνεται να έχει κάποια ωφέλη για το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Παρ' όλα αυτά, επειδή κατανοούμε ότι η κοινωνία της Δυτικής Μακεδονίας και εμείς μαζί πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει και το Πανεπιστήμιο στην περιοχή, θεωρήσαμε ότι είναι θετική η προσπάθεια που γίνεται να παραμείνει το Πανεπιστήμιο στη Δυτική Μακεδονία. Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της προσπάθειας και αυτής της θέλησης, θεωρούμε θετικό το γεγονός ότι μέσα από κάποιο μηχανισμό θα παραμείνει το Πανεπιστήμιο στη Δυτική Μακεδονία. Θεωρούμε επίσης πολύ σημαντικό να υπάρξουν κίνητρα για συνεργασία των δύο ιδρυμάτων. Ήδη υπάρχουν και άτυπες συνεργασίες μεταξύ των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας. Νομίζω ότι αυτό και στο παρελθόν έχει γίνει. Έχει γίνει και στο παρελθόν, γίνεται και τώρα και νομίζω ότι μία πιο τυπική μορφή συνεργασίας θα είναι προς το καλό της περιοχής. Mm-hmm. Όσον αφορά τη συγκεκριμένη δομή του συνομοσπονδιακού ΑΕΗ, υπάρχουν αρκετά ερωτήματα τα οποία πρέπει να απαντηθούν. Καταρχάς, έχουμε πολλές επιφυλάξεις όσον αφορά το σύνομο της ίδρυσης ενός τέτοιου ιδρύματος με την κείμενη νομοθεσία. Δεν προβλέπεται η λειτουργία ενός τέτοιου ιδρύματος. Όλο δε μάλλον η απόφαση να ιδρυθεί με μια υπουργική απόφαση. Mm-hmm. Επομένως, θα προκύψουν και θέματα σύνομης λειτουργίας. Αυτό που μας ανησυχεί επίσης είναι και η επιλεκτική εφαρμογή μόνο στη Δυτική Μακεδονία. Θέλω να πιστεύουμε, να το δούμε από τη θετική πλευρά, ότι είναι κάτι πρωτοποριακό. Υπάρχουν και πολλά μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας που εκφράζουν τις επιφυλάξεις τους και τις ενστάσεις τους όσον αφορά τη σκοπιμότητα αυτού του εγχειρήματος. Επίσης, αυτό που μας ανησυχεί είναι ότι δεν διασφαλίζεται η ισότιμη συμμετοχή των δύο ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σε αυτό το συνομοσπονδιακό ίδρυμα. Ήδη βλέπουμε ότι υπάρχει αίσθηση ότι το Πανεπιστήμιο θα υποβαθμιστεί αν συνεργαστεί με το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Όπως καταλαβαίνετε, μια τέτοια αντιμετώπιση δεν μπορεί να μας βρει θετικούς ούτε να την αποδεχθούμε. Mm-hmm. Θεωρούμε ότι οποιαδήποτε συνεργασία θα πρέπει να γίνει σε ισότιμη βάση και να εξασφαλιστεί η ισότιμη συμμετοχή τόσο στα λειτουργικά του οποιοδήποτε ιδρύματος, όσο και στα θέματα της διοίκησης. Ναι, λοιπόν, υπό προϋποθέσεις, αυτό λέτε, κύριε Ασημόπουλε. Εμείς λέμε ναι σε μία μορφή συνεργασίας, μία τυπική και καθορισμένη μέσα από ένα νομοθετικό πλαίσιο συνεργασία. Έχουμε τις ενστάσεις μας όσον αφορά το συνομοσπονδιακό ίδρυμα. Mm-hmm. Βασικά, από ό,τι βλέπω και από την ανακοίνωση και από αυτά που μου είπατε, συγκλίνουν οι απόψεις σας με την Διοικούσα Επιτροπή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Και ο κύριος Χατζηπαντελής δήλωσε ακριβώς αυτό, το ότι ναι, χαιρόμαστε ότι το Πανεπιστήμιο θα παραμείνει στη Δυτική Μακεδονία, ωστόσο έχουμε τις ενστάσεις μας. Αυτό ουσιαστικά τι σημαίνει? Το Πανεπιστήμιο απάντησε αρνητικά. Εσείς απαντάτε αρνητικά, από ό,τι καταλαβαίνω, σε αυτό το εγχείρημα. Τι γίνεται από εδώ και πέρα? Εμείς καταρχάς δεν απαντήσαμε ούτε θετικά ούτε αρνητικά. Εμείς λέμε ότι είμαστε ανοιχτοί στη συνεργασία και θεωρούμε θετικό το ότι παραμένει το Πανεπιστήμιο. Παρότι εμείς άμεσα δεν φαίνεται να έχουμε κάποιο όφελος από αυτή την εξέλιξη. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά θεωρούμε ότι πρέπει να παραμείνει το Πανεπιστήμιο. Το θεωρούμε ότι είναι καλό για την περιοχή. Φαίνεται όμως ότι
εφόσον υπάρχουν αντιδράσεις, θα πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε μια ουσιαστική διαβούλευση με τις διοικήσεις των Ιδρυμάτων και το Υπουργείο και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, έτσι ώστε να διασφαλιστούν αυτά τα οποία θεωρούμε ότι είναι απαραίτητα για να λειτουργήσει μια τέτοια συνεργασία. Όπως φάνηκε μέχρι τώρα, οι διοικήσεις δεν ακούστηκαν. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι η απόφαση αυτή πάρθηκε χωρίς να έχουν ενημερωθεί ούτε τυπικά οι διοικήσεις, έστω και μερικά λεπτά να πω πριν από την ανακοίνωση αυτού του εγχειρήματος. Από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ενημερωθήκατε. Και αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει πάρα πολύ είναι να διασφαλιστεί το αυτοδιοίκητο των δύο ιδρυμάτων. Να διασφαλιστεί ότι τα ιδρύματα θα συνεχίσουν να λειτουργούν με τη μορφή την οποία έχουν, θα έχουν τους δικούς τους προϋπολογισμούς, τα δικά τους όργανα διοίκησης, θα διατηρήσουν όλα τους τα δικαιώματα, τους τίτλους σπουδών τα οποία έχουν τώρα και το συνομοσπονδιακό ίδρυμα θα είναι απλώς μία ομπρέλα, να το πω, πάνω κάτω από την οποία θα διευκολυνθεί η παραμονή του Πανεπιστημίου, διότι μόνο αυτό το σκοπό έχει αυτή τη στιγμή. Ουσιαστικά, κύριε Ασημόπουλε, θεωρείτε πως εφόσον γίνει αυτό το εγχείρημα, θα υπάρξουν κραδασμοί, να το πω, στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας? Είναι σίγουρο ότι οι αλλαγές πάντα προκαλούν και κραδασμούς. Αυτοί οι κραδασμοί μπορούν να μειωθούν εάν διασφαλιστούν αυτά τα οποία ζητάει η διοίκηση του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας από αυτό το εγχείρημα. Παραδείγματος χάρη, εκτός από το συνωμόσπονδο, όπως θα είδατε στην ανακοίνωση, μιλάμε και για το δεύτερο μέρος, το οποίο αναφέρεται στη δομή του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας όσον αφορά τα τμήματα, τις σχολές, οι οποίες παραμένουν. Εκεί το κείμενο το οποίο μας δόθηκε προς διαβούλευση, τέλος πάντων για να εκφράσουμε τη γνώμη μας, είναι τόσο προχειρογραμμένο, έχει πάρα πολλές ασάφειες και αντιφάσεις, θα έλεγα, από παράγραφο σε παράγραφο, που δεν μπορεί να αποτελέσει βάση για συζήτηση αυτή τη στιγμή να πούμε ότι δεχόμαστε αυτά τα οποία προτείνονται από το Υπουργείο. Και γι' αυτό και το έχουμε απορρίψει σαν αρχή συζήτησης. Έχουμε ζητήσει από το Υπουργείο, γι' αυτό και καθυστερήσαμε να εκδώσουμε την απόφασή μας, ζητήσαμε διευκρινήσεις όσον αφορά αυτές τις ασάφειες και τις αντιφάσεις. Δυστυχώς, μέχρι στιγμής δεν έχει έρθει κάποια απάντηση η οποία να διασκεδάσει όλους αυτούς τους φόβους και τις ανησυχίες που έχουμε. Ίσως είναι και μια ένδειξη ότι το Υπουργείο πραγματικά δεν ξέρει ούτε το ίδιο τι ακριβώς θέλει να κάνει με το συγκεκριμένο εγχείρημα. Πάντως, η προηγούμενη ερώτησή μου ήταν, επειδή ακούμε από τη στιγμή που ανακοινώθηκε το Αθηνά, ακούμε συνέχεια ότι θα υπάρξει και Αθηνά 2. Ίσως λοιπόν ένα τέτοιο εγχείρημα, εφόσον εφαρμοστεί στη Δυτική Μακεδονία, Πανεπιστήμιο και ΤΕΙ δηλαδή, σημαίνει ότι μπορεί του χρόνου ή του παραχρόνου να δούμε εκ νέου συγχωνεύσεις τμήματων, μετακινήσεις τμήματων, οι οποίες θα εφαρμοστούν μόνο στη Δυτική Μακεδονία, γιατί από εδώ ξεκίνησε αυτό το εγχείρημα. Σας φοβίζει κάτι τέτοιο? Σας είπα ότι οι επιφυλάξεις μας για την επιλεκτική εφαρμογή σε μία περιοχή βασίζεται στο αβέβαιο του εγχειρήματος. Είναι πολύ πιθανό αυτό που λέτε να εξελιχθεί έτσι, ίσως δυσμενώς και για το Πανεπιστήμιο και για το ΤΕΙ, ίσως να είναι ευκαιρία να εξελιχθεί θετικά για τη Δυτική Μακεδονία. Αυτό σημαίνει όμως ότι πρέπει όλοι να δούμε αυτό το εγχείρημα θετικά, συνολικά, να μην υπάρχουν αντιθέσεις όσον αφορά τις απόψεις όλων των εμπλεκομένων σχετικά με το πού θέλουμε να πάμε με αυτό το εγχείρημα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε καλά αποτελέσματα και στο άμεσο μέλλον. Όπως είπατε, το Αθηνά 2 φαίνεται να είναι μία δέσμευση της κυβέρνησης προς τους συνεταίρους μας, να πω, του εξωτερικού. Και εκ των πραγμάτων θα υπάρχουν και άλλες αλλαγές στο άμεσο μέλλον. Τώρα, είτε με τον έναν είτε με τον άλλον τρόπο, από τη νέα χρονιά, το ΤΕΙ Δυτικής μας Μακεδονίας θα ξεκινήσει με αλλαγές. Είστε έτοιμοι για αυτές τις αλλαγές? Και εδώ υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα με τις καθυστερήσεις οι οποίες υπάρχουν και τις συνεχείς αλλαγές. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μία, θα έλεγα, αβεβαιότητα ως προς το τι θα έχουμε το Σεπτέμβριο. Παραδείγματος χάρη, πρέπει να συγκροτηθούν τα όργανα διοίκησης του Ιδρύματος. Βρισκόμαστε σε δύσκολη θέση να πρέπει να αποφασίσουμε εάν θα περιμένουμε την ανακοίνωση του σχεδίου Αθηνά, έτσι ώστε τα όργανα να προσαρμοστούν στις οποιασδήποτε αλλαγές προέρθουν.
τέτοια θέματα τα οποία θα προκαλέσουν, αν συνεχίσει αυτή η καθυστέρηση και αν συνεχίσει αυτή η αβεβαιότητα, θα προκαλέσουν και σημαντικές αναστατώσεις στη λειτουργία του Ιδρύματος και στην καθημερινότητά του. Με τους φοιτητές, επειδή από ό,τι γνωρίζω έχετε επικοινωνία, ποιες είναι οι προθέσεις τους? Ακούσαμε και το προηγούμενο διάστημα με τις κινητοποιήσεις ότι δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να ισχύσει κάτι τέτοιο. Πιθανότατα δηλαδή η νέα χρονιά που θα ξεκινήσει να ξεκινήσει με κινητοποιήσεις. Αν λάβουμε υπόψη και τις καθυστερήσεις που είπατε, τα πράγματα δεν θα είναι καθόλου εύκολα. Αυτό που ενδιαφέρει τους φοιτητές άμεσα και στο οποίο έχουν απόλυτο δίκαιο είναι να μπορέσουν να τελειώσουν τα τμήματα και να πάρουν τα πτυχία τα οποία επέλεξαν όταν άρχισαν τις σπουδές τους. Αυτό φαίνεται με κάποιο τρόπο να διασφαλίζεται από τις ανακοινώσεις του Υπουργείου, του Υπουργού, χωρίς βέβαια να υπάρχει ακόμα κάποια έγγραφη δέσμευση ή κάποια επιβεβαίωση όλων αυτών των, να τους πω φήμες για την ώρα, να τις πω πληροφορίες. Αυτός είναι και ο βασικός στόχος όλων των κινητοποιήσεων των φοιτητών. Από εκεί και πέρα, το θέμα της συνεργασίας των δύο ιδρυμάτων θεωρώ ότι δεν είναι και τόσο σημαντικό, θα πίστευα δεν είναι και τόσο σημαντικό όσον αφορά τα ενδιαφέροντα των φοιτητών, αν διασφαλιστεί αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι θα υπάρξει η αυτοδυναμία και η αυτοδιοίκηση των ιδρυμάτων, ότι οι φοιτητές θα συνεχίσουν να σπουδάζουν στα γνωστικά αντικείμενα τα οποία επέλεξαν και ότι δεν θα προκληθούν προβλήματα όσον αφορά και τα επαγγελματικά δικαιώματα τα οποία συνδέονται με τα πτυχία τα οποία παίρνουν. Τώρα, συμπερασματικά λοιπόν, στην περίπτωση που το Υπουργείο πει όχι, εμένα αυτή ήταν η απόφασή μου, τις προτάσεις σας τις λαμβάνω υπόψη αλλά δεν τις εφαρμόζω, εσείς τι προτίθεστε να κάνετε από εκείνη τη στιγμή και μετά? Όπως έχετε παρατηρήσει όλο αυτόν τον καιρό, δεν προβλέπουμε ή δεν ενεργούμε με βάση προβλέψεις ή εκτιμήσεις. Θεωρούμε ότι οι αποφάσεις μας πρέπει να παίρνονται και η δημοσιοποίηση οποιονδήποτε αποφάσεων πρέπει να παίρνονται με βάση τα στοιχεία τα οποία έχουμε και τις αποφάσεις του Υπουργείου ανά πάσα στιγμή. Θα μου επιτρέψετε λοιπόν να θεωρήσω ότι αυτή τη στιγμή ακόμα υπάρχει διαβούλευση, ότι συζητάμε με το Υπουργείο. Όταν οριστικοποιηθούν οι θέσεις του Υπουργείου, θα αποφασίσουμε και εμείς ποιες θα είναι οι δικές μας κινήσεις και δράσεις. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.